Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες, τη δράση και τις διεκδικήσεις των ταξικών συνδικάτων όλου του κόσμου. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που αύριο, 3 του Οκτώβρη, συμπληρώνει 75 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα ταξικά συνδικάτα της Ελλάδας έχουμε δεσμούς αίματος, δεσμούς αγώνων και θυσιών με το Παγκόσμιο Εργατικό Κίνημα και συγκεκριμένα με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Το 1945 η ΓΕΣΕ με τον Εργάς και πρόεδρο τον Μίτσο Παπαρίγα είναι ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Η ίδια η ΨΟ ως μια από τις πρώτες δράσεις είχε την παρέμβαση ενάντια στις διώξεις των συνδικαλιστών και άλλων αγωνιστών που εκείνη την περίοδο είχαν ξεκινήσει από τον κρατικό μηχανισμό και προετοίμαζαν τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο. Εάν η ΓΕΣΕ, αν και η ΓΕΣΕ αργότερα, με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε από την ΤΖΟ για να γίνει όργανο της αντίδρασης και της εργοδοσίας, οι σχέσεις της ΤΖΟ με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας παραμένει ζωντανή και στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Το 1999 ιδρύεται το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Είναι η περίοδος των ατοικών βομβαρδισμών ενάντια στο λαό της Γιουγκοσλαβίας. Μάλιστα αυτή την ίδια την ιδρυτική συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ έγινε βήμα καταδίκης της υπεριαλιστικής επέμβασης και της οργάνωσης μιας μεγάλης έκφρασης αλληλεγγύης προς τον λαό της Γιουγκοσλαβίας που η απήχησή του φτάνει ακόμα και σήμερα. Αμέσως μετά την ίδρυσή του, το ΠΑΜΕ υποβάλλει αίτηση εγγραφής στην ΤΖΟ και γίνεται μέλος το 2000. Έτσι ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ με τις αρχές της ταξικής πάλης, του διεθνισμού και της αλληλεγγύης, με τους εργάτες και τους λαούς που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο. Με προμετωπίδα το ιστορικό σύνθημα «Οδηγό της τάξης μας, προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε». Έχει σημασία σήμερα να σταθούμε σε ορισμένες ιστορικές στιγμές και να αναδείξουμε τη σημασία του διεθνισμού και της αλληλεγγύης. Από τη μια, το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες που συμμετέχουμε στην ΤΖΟ πήραμε σειρά πρωτοβουλειών, ενώσαμε τη φωνή μας με τους εργάτες κάθε φυλής, χρώματος, καταγωγής. Εκφράσαμε πολύμορφα την αλληλεγγύη μας σε κάθε μεριά του κόσμου, σε κάθε κλάδο. Με μπριγκάδες αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας, της Συρίας, συμμετοχή των συνδικάτων στο Λίβανο, την Παλαιστίνη, την οικονομική βοήθεια στα θύματα του τσουνάμι στην Νοτιοανατολική Ασία, την Πρωτομαγιά στην Τουρκία, αλλά και την Σώμα της Τουρκίας που έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλοί συνάδελφοί μας. Με τη διεθνιστική αλληλεγγύη μας, εδώ στην Αθήνα, εκφράσαμε αυτή την αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, του Βιετνάμ, το 2004, με τη συμμετοχή 75 ξένων συνδικαλιστικών ηγετών, επικεφαλής των χωρών τους, μελών του Προεδρικού Συμβουλίου, που συνεδρίαζε εκείνη την περίοδο στην Αθήνα. Ακόμα με την αλληλεγγύη μας εκφράσαμε τις απεργίες για το ασφαλιστικό στη Γαλλία, τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αργεντινή, με την περίοδο της υπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία, το ΠΑΜΕ μαζί με την ΤΖΟ έστειλαν αντιπροσωπεία εν μέσω πολέμου στη Συρία, ενώ συμμετείχαμε στην ανθρώπινη ασπίδα στην Βαγδάτη ενάντια στην εισβολή των ΗΠΑ το 2003, λίγες ώρες δηλαδή πριν την επέμβαση των Αμερικάνων. Ταυτόχρονα ανοίξαμε τα συνδικάτα και τα σπίτια μας σε εργαζόμενους, σε παιδιά από χώρες που ζουν τη βαρβαρότητα του υπεριαλισμού. Εκατοντάδες παιδιά από την Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη και αλλού είναι σήμερα ενήλικες και έχουν να θυμώνται τους εργάτες της Ελλάδας που τους πρόσφεραν φιλοξενία, ένιωσαν τα σπίτια των εργατών σαν οικογένειά τους. Βρεθήκαμε δίπλα στην οικογένεια της νεαρής Παλαιστίνιας Αχμέτ Ταμίμη,
που η μεγάλη διεθνής πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας για την απελευθέρωσή της αποτέλεσε μεγάλη πίεση στο Ισραήλ. Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι λίγα, μόνο ένα ελάχιστο, αν θέλετε, δείγμα της τεράστιας διεθνιστικής αλληλεγγύης του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, την οποία αυτή την αλληλεγγύη δεχτήκαμε και εμείς ως πανεργατικό μέτωπο πίσω στο πολλαπλάσιο. Ειδικά στα χρόνια της κρίσης, οι ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό ήταν πολλές φορές υποπολιορκία. Από τις συνεχείς κινητοποιήσεις στους συναδέλφων μας, μελών της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας σε όλο τον κόσμο. Με τη βοήθεια της ΨΟ, εκφράστηκε η τεράστια κύμα αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο στον αγώνα των Χαλιβουργών. Μόνο στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό έγινε συγκέντρωση με πάνω από 2.000 εργαζόμενους. Ενώ συγκεντρώθηκαν χρήματα για τις οικογένειες των απεργών, στάθηκαν αντιπροσωπείες και ούτω καθεξής. Σημαντική πρακτική βοήθεια δόθηκε στο ΠΑΜΕ με την αλληλεγγύη ξένων συνδικαλιστών και της ΨΟ απέναντι στις συνδικαλιστικές διώξεις και τις αντεργατικές μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, ειδικά την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Με παρουσία σε κινητοποιήσεις, όπως η Κόσκο, τα μηνύματα αλληλεγγύης, επιστολές και παρεμβάσεις, ακόμα και με την παρουσία συναδέλφων δικηγόρων της ΨΟ, που ήρθαν και κατέθεσαν στη δίκη ενάντια στη φασιστική Χρυσή Αυγή. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την ξενοφοβία και τον εθνικισμό. Συνάδελφοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας έχει ως βασική συμβολή του στο διεθνές ταξικό κίνημα τη δράση και τους αγώνες του, ειδικά στα χρόνια της κρίσης με τη γραμμή της ταξικής πάλης. Οι μεγάλοι επεργειακοί αγώνες που αναρτήθηκαν κάτω από το σύνθημα «Την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία», η ανυπότακτη αγωνιστική του στάση άφησε σημαντική παρακαταθήκη. Αυτή είναι η ανάδειξη των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, η ανάδειξη της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά μαζικά, συνδικάτα που θα αναγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα που θα αγωνίζονται για να ζουν οι λαοί χωρίς φτώχεια, ανεργία και πολέμους. Αυτή η ανάγκη είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν στο συνδικαλιστικό κίνημα της Ευρώπης κυριαρχούν οι δυνάμεις της ταξικής συνεργασίας, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός που συσπυρώνεται στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις συνθήκες πανδημίας η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ταυτίστηκε πλήρως με τους σχεδιασμούς της Κομισιόν. Μέχρι και ραβασάκι έστειλαν στην ΚΕΣΕ και την ΑΒΕΔΗ για να στηρίξουν το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και την επιδότηση των μονοπωλιακών ομίλων. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και η ΤΟΥΚ έστειλαν έκφραση αλληλεγγύης στη συνδικαλιστική βαθία της ΓΕΣΕ στο συνέδριο Παροδία. Κάνουν τα πάντα για να επιβάλλουν στην πλάτη των εργαζόμενων το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να εμποδίσουν την οργάνωση της εργατικής τάξης σε σωματεία ζωντανά, αγωνιστικά, μαχητικά. Γι' αυτό και εμείς σήμερα δεσμευόμαστε να δυναμώσουμε τη διεθνιστική μας δράση και τις πρωτοβουλίες για συνάντηση και κοινή δράση των αγωνιστικών συνδικάτων της Ευρώπης, για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ΖΟΚ. Ζήτω τα 75 χρόνια της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.